Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, χαίρετε Χριστό αδερφοί, χαίρετε φίλοι που παρακολουθείτε τις εκπομπές μας με το ενδιαφέρον που χρειάζεται για να παρακολουθήσει κανείς μια εκπομπή η οποία είναι και δύσκολη αλλά και πιστεύουμε ωφέλιμη για την ψυχή μας, μια ωφέλεια που θα μείνει για πάντα και δεν θα είναι στιγμιαία όπως είναι η ωφέλεια του σώματος. Και σήμερα έχουμε το συνεργάτη της εκπομπής μας, κύριο Χριστοδούλου. Σας καλησπερίζουμε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε. Και εγώ ευχαριστώ. Πάντα σας ευχαριστούμε για το ότι έρχεστε εδώ πέρα και καταθέτετε τις δικές σας θεολογικές γνώσεις. Παρόλο που έχετε και την ιδιότητα ραδιοηλεκτρολόγου και τηλεπικοινωνιακού του μηχανικού. Εν τούτης, εδώ δεν θα χρησιμοποιήσουμε μηχανικές εξισώσεις, αλλά πνευματικές εξισώσεις, έτσι. Θα προσπαθήσουμε. Σε αυτό δεν μπορεί να πει κανείς δικά του. Όχι βέβαια. Απλώς μέσα στο πνεύμα της εγγραφής. Μέσα στο πνεύμα της εγγραφής του Ευαγγελίου και των Πατέρων. Και των Πατέρων. Την ερμηνεία, την αυθεντική που δίνουν οι Πατέρες. Που είναι η καλύτερη, η χρησιμότερη, η ωφελημότερη και η τελειότερη που λέμε. Όχι τελειότερη. Είναι απλανής κυρίως. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μας οδηγεί στην αλήθεια. Να μην πέσουμε σε πλάνη χρησιμοποιώντας τα λόγια του Ευαγγελίου. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα το κομμάτι του Ευαγγελίου που θα αναλύσουμε είναι η θεραπεία της αιμορροούσης. Το 8ο κεφάλαιο του Λουκά, 41-56 στίχους. Που αρχίζει με τον Ιάιρο, τον αρχισυνάγωγο. Η θεραπεία της αιμορροούσης και την ανάσταση της θυγατρός του Ιάιρου. Μάλιστα. Σας ακούμε, κύριε Χριστόδουλο. Ναι, είχε επιστρέψει ο Ιησούς από τη χώρα των Γαδαρινών, όπου είχε θεραπεύσει δύο δαιμονιζομένους και είχε επιτρέψει, αν θυμάστε, τα δαιμόνια να πάνε στους χείρους και έπεσαν οι χείροι στον κρεμό και τώρα πια τον περιστοιχίζει πολλοί κόσμος για να ακούσει τη διδαχή του και έρχεται ένας ηλικιωμένος κύριος, ο Ιάιρος, αρχισυνάγωγος γνωστός, πέφτει στα πόδια του και του λέει: «Κύριε», λέει, «η κόρη μου είναι ετοιμοθάνατη και σε παρακαλώ να έρθεις στο σπίτι μου να τη σώσεις». Εκείνη τη στιγμή μία γυναίκα η οποία έπασχε από αιμορραγία επί 12 χρόνια και είχε αναλώσει όλη την περιουσία για να βρει γιατριά χωρίς κανένας γιατρός να μπορέσει να τη θεραπεύσει, η οποία πίστευε ότι ακόμα και αν αγγίξει το ημάτιο του Χριστού θα θεραπευτεί, ήρθε από πίσω της και άγγιξε το ημάτιο του. Τότε σταμάτησε ο Κύριος και λέει: «Ύψατό μου της». Δηλαδή κάποιος με άγγιξε. Τότε οι μαθητές λένε: «Μα εδώ ο κόσμος σε συνθλίβει, σε σπρώχνει και εσύ λες ύψατό μου της, με άγγιξε κάποιος». Μάλιστα. Τόσος κόσμος γύρω σου, λέει, και σε συνθλίβει. Λέει: «Όχι, διότι εγνώρισα, κατάλαβα ότι βγήκε από πάνω μου δύναμη». Και επέμενε σε αυτό ο Κύριος. Η δε γυναίκα, μην μπορώντας να κρυφτεί. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όχι με τον τρόπο που αγγίζουν οι άλλοι. Ναι, η γυναίκα, μην μπορώντας πια να κρυφτεί, ήρθε ενώπιον του, έπεσε στα πόδια του και είπε ενώπιον όλων την αιτία για την οποία άγγιξε τον Ιησού και ότι αμέσως μόλις τον άγγιξε θεραπεύτηκε. Η πίστη που είχε όλο. Και ο Κύριος την επιβράβευσε και της είπε: «Θάρση θύγατερ. Η πίστη σου σε σωκέσε, πορεύου εις ειρήνη». Ναι. Έχει θάρρος στα κλεφτά δηλαδή αυτή. Πατέρα μου, πήγαινε, ναι. Πήγαινε να κλέψει τη θεραπεία. Χωρίς να γίνει αντιληπτή. Αλλά όχι κακοπροαίρετα από τον πολύ κόσμο, ναι. Και εδώ είναι τώρα το μεγάλο μυστήριο και εκεί, εδώ που πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας, είναι ότι η γυναίκα αυτή είχε και ταπείνωση και πίστη. Και αυτή η πίστη και η ταπείνωση επιβραβεύεται, διότι ο Κύριος την αναζητεί ανάμεσα στο πλήθος, την ξεχωρίζει, τη φέρνει μπροστά και την φακό, δηλαδή, και ακριβώς και επιβραβεύει την πίστη της λέγοντας: «Μπράβο γυναίκα, η πίστη σου σε έσωσε». Άξιζε δηλαδή. Άξιζες, ναι. Να φανεί και η ενέργεια. Και αυτό τώρα το γεγονός είναι ότι ο Κύριος παίρνει μία μονάδα από τη μάζα του λαού και την κάνει πρόσωπο διακριτό και σεβαστό από όλους. Και ακριβώς όλοι όσοι κατά καιρούς γνώρισαν τον Χριστό
είχαν αυτή τη μεγάλη ευλογία, δηλαδή να αντικρίσουν και να έχουν άμεση σχέση μαζί τους, βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό. Μεταμορφώνονται από αμαρτωλοί σε Αγίους. Και έχουμε παράδειγμα τη Σαμαρίτα, τον Ζακχαίο, τον Ματθαίο, τους δαιμονισμένους που θέλαν να τον ακολουθήσουν κιόλας, τον Αιανία που του ζήτησε τι θα κάνει για να σωθεί και ήθελε να θάψει τον πατέρα και του θέλησε να τον ακολουθήσει, αλλά είπε ας πάω. Δεν είχε προϋποθέσεις. Ναι, να πάω να θάψει τον πατέρα και πολλούς άλλους. Όλοι οι άνθρωποι που γνώρισαν τον Χριστό και είχαν άμεση σχέση μεταμορφώθηκαν. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο Χριστός μεταβάλλει τον άνθρωπο από άτομο σε πρόσωπο. Πρόσωπο σε σημαίνει μια προσωπικότητα. Και σε μια προσωπικότητα, πρόσωπο σημαίνει ο άνθρωπος που έχει απέναντι του κάποιον άλλον. Και είναι διαφορετικό πράγμα από το άτομο και διαφορετικό πράγμα από τη μάζα. Η μάζα δεν είναι, έχει υπευθυνότητα. Ακριβώς. Ενώ το πρόσωπο έχει. Είναι αυτό που η Εκκλησία αποτελείται πλέον από πρόσωπα και όχι από αδιάκριτους μονάδες. Από αδιάκριτες μονάδες. Απρόσωπες. Όπως θέλουν να κάνουν σήμερα την κοινωνία, ναι. οι παγκοσμιοποιητές. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία είναι μια κοινωνία που έχει σύνδεσμό της στον Χριστό, γιατί ο Χριστός ήρθε στη γη, ανέλαβε όλη την ανθρώπινη φύση, χωρίς αμαρτία βέβαια, την διόρθωσε, τη θεράπευσε και από εκεί και στο ένωσε την ανθρωπότητα με τον Θεό που ήταν χωρισμένη λόγω του προβατορικού αμαρτήματος και της συνεχούς αποστασίας όλης της ανθρωπότητας από τον Θεό και πλέον έφτιαξε ένα νέο σώμα που είναι η Εκκλησία με κεφαλή τον Χριστό και μέλη όλους τους πιστούς. Ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Και υπάρχουν κάποιες εικόνες που και ο ίδιος ο Χριστός και ο Παύλος και οι άλλοι Απόστολοι χρησιμοποιούν για να κάνουν κατανοητό αυτό το μυστήριο. Μάλιστα. Ο Κύριος λέει ότι εγώ είμαι η άμπελος, είμαι στα κλίματα. Η άμπελος είναι το κεντρικό κορμός του αμπελιού. Όχι του αμπελιού, του κλίματος. Όχι, κλίματα είναι οι κλιματόβεργες. Ωραία. Είναι η κορμούλα. Είναι ένα στέλεχος. Ακριβώς. Και όταν τα κλιματόβεργες κοπούν από την άμπελο, ξεραίνονται και είναι για κάψιμο πλέον, δεν άχρηστες. Δεν βγάζουν ούτε καρπούς, ούτε φύλλα, ούτε τίποτα. Συνδεδεμένες πρέπει να είναι με τη ρίζα. Γι' αυτό αυτή η εικόνα είναι πολύ εύγλωτη, θα λέγαμε, ότι εάν ο πιστός θέλει να έχει καρπούς πνευματικούς, πρέπει να είναι συνδεδεμένος με τον Χριστό και με την Εκκλησία. Και με τον Χριστό μέσω των μυστηρίων. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει, κύριε Χριστοδούλου, πάρα πολλοί άνθρωποι. Γιατί? Διότι λένε, εγώ είμαι βαθιά θρησκευόμενος. Πας στην Εκκλησία, όχι. Πνευματικό έχεις, δεν χρειάζομαι. Κοινωνάς, όχι, δεν χρειάζεται. Και λοιπά. Νομίζουν ότι είναι, κατά φαντασία δηλαδή, ότι είναι. Ενώ δεν είναι συνδεδεμένοι, όπως λέτε εσείς, με τον Χριστό και ειδικά με την Αγία Κοινωνία, η οποία είναι ναι. η βάση της συνδέσεως. Είναι η κάνουλα που θα ανοίξει για να αρδεύεται το επιμέρους. Ακριβώς, διότι δεν έχουν καταλάβει και το πώς λειτουργεί η Εκκλησία. Δεν έχουν καταλάβει το πώς λειτουργεί. Και τους κινδύνους που έχει ο κάθε άνθρωπος, ότι όταν μένει μόνος του χωρίς πνευματικό και χωρίς πνευματικό ανεφοδιασμό από την Εκκλησία, είναι σαν το δέντρο το οποίο του κόβει το νερό και ξεραίνεται και πεθαίνει. Δεν έχει τροφοδοσία. Ο διάβολος πολεμάει συνεχώς τον άνθρωπο. Και χαρά του μεγάλη είναι να τον βρει ανοχήρωτο και απροστάτευτο. Μόνο του και ξεκομμένο. Και ξεκομμένο από την Εκκλησία. Ενώ μέσα στην Εκκλησία τον κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να επιράξει στην Εκκλησία. Μπορεί, πάντα μπορεί, με τη συγκατάθεση του ανθρώπου. Αλλά ο άνθρωπος είναι πολύ πιο θωρακισμένος μέσα στην Εκκλησία, με τα μυστήρια, με τον πνευματικό του. Διότι και λάθος, κάποιο λάθος να κάνει. Θα διορθωθεί. Θα πάει να το εξομολογηθεί, θα πάρει τις συμβουλές του πνευματικού και θα διορθωθεί. Μα και πολλές φορές να το κάνει το λάθος. Κάποια στιγμή θα διορθωθεί, διότι υπάρχει και το Άγιο Πνεύμα το οποίο εργάζεται μέσα στην Εκκλησία και τα μυστήρια είναι ακριβώς ο τρόπος που διοχετεύεται το Άγιο Πνεύμα και η χάρη του Θεού μέσα στους ανθρώπους. Ναι. Εάν ο άνθρωπος στερηθεί αυτών των μυστηρίων, είπαμε, είναι σαν να στερείται τροφής και νερού. Είναι σαν το πρόβατο που χάθηκε από τη στάνη. Έτσι. Ναι. Και δεν έχει την προστασία του τσοπάνη, του σκύλου, του μαντριού κλπ. Ενώ εκεί πέρα είναι μέσα. Παίγνιο στα χέρια του. Παρόλο που έχει τις ίδιες δυνάμεις, εντούτοις μαζί με τα άλλα προστατεύεται. Ακριβώς.
υπάρχει ο Τσοπάνης, υπάρχει ας πούμε ο Τσοπάνης, ο οποίος είναι ο ιερέας, ο αρχιμαντρίτης, έτσι. Ναι. Ο οποίος κάτι κάνει στα πρόβατά του, κάτι ενδιαφέρεται, βλέπει. Ενδιαφέρεται, αυτό, βλέπει, ναι. Προστατεύει τα, από τους λύκους, τους νοητούς λύκους. Η μάντρα είναι η κάλυψη του Αγίου Πνεύματος, ας πούμε, έτσι. Και γι' αυτό συμφέρει τον άνθρωπο, ναι, να μένει μέσα στην Εκκλησία. Ένας μεγάλος συγγραφέας του 2ου αιώνα, ο Τερτιλιανός, λέει «Extra Ecclesiam, nulla salum». Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Mm. Είναι σαν να λέμε ότι έξω από το μαντρί το πρόβατο θα το φάει ο λύκος. Θα το φάει. Ναι. Είναι απροστάτευτο. Ο Παύλος στην 1η προς Κορυνθίους χρησιμοποιεί επίσης μια άλλη εικόνα για να παρομοιάσει την Εκκλησία και να δείξει την αλήθεια της Εκκλησίας σαν το σώμα, την κεφαλή και τα μέλη. Mm. Το σώμα δηλαδή ολόκληρο που έχει κεφαλή και μέλη. Και λέει ότι κανένα από τα μέλη του σώματος δεν είναι υποδέστερο ή άχρηστο. Όλα συνεργάζονται για τον κοινό σκοπό. Και ότι αν πάσχει ένα μέλος, πάσχει όλο το σώμα. Και δεν μπορεί, λέει, το μάτι να πει στο πόδι: εγώ είμαι πιο χρήσιμο. Ναι, ακριβώς. Γιατί θα του πει το πόδι: εντάξει, κύριε μάτι, πήγαινε μόνο όπου θέλει. Δεν μπορεί να πα. Ναι. Χρειάζεσαι και εμένα να σε περπατήσω. Έτσι, το μάτι έχει το πόδι για να πηγαίνει το μάτι κάπου και να βλέπει. Πώς γίνεται η είσοδος του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία? Γίνεται προφανώς με την πίστη και το βάπτισμά του. Το βάπτισμα. Βέβαια, στην πρώτη χριστιανική εκκλησία προαπαιτεί το η πίστη και έπεται το βάπτισμα, και το βάπτισμα ήταν και μια ομολογία πίστεως. Τώρα εισερχόμεθα νήπια για να απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού από πολύ νεαρά ηλικία και αναλαμβάνει ο ανάδοχος να μας κατηχήσει. Βέβαια και πάλι το βάπτισμα δεν υποχρεώνει τον άνθρωπο να μείνει στην Εκκλησία αν, θελήσει, αν δεν θελήσει. Πώς να είναι. Πώς είναι εκτός Εκκλησίας βαπτισμένοι? Μπορεί να φύγει βέβαια και ναι, να από εκεί μέσα. Η αιρετική, λέει Ανδρέας, λέγομαι, Κώστας, λέγομαι. Με δική του ευθύνη. Είναι βαπτισμένοι όλοι, αλλά γίνανε αιρετικοί μετά. Όταν δεν μπει μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος και τρέφεται από τα μυστήρια, γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού, ο Χριστός πλέον τον θεωρεί όχι δούλο, αλλά φίλο. Λέει, δεν σας καλώ, λέει, δούλους, αλλά φίλους. Εμείς φίλοι μου εστέ, εάν ποιείτε όσα εγώ εντέλομαι, λέει στον Ιωάννη, 15ο κεφάλαιο, 14-17 στίχο. Ο Χριστός, λοιπόν, θεωρεί όλους τους ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία δεμένους οργανικά μαζί του, και γι' αυτό και σώζεται ο άνθρωπος όταν είναι μέσα στην Εκκλησία. Διότι κοινωνεί του Χριστού και κοινωνεί του σώματος του μέσα στην Εκκλησία και τροφοδοτείται από το Άγιο Πνεύμα. Μάλιστα. Άλλη μία παρομοίωση πολύ πετυχημένη κάνει στην πρώτη καθολική επιστολή του Πέτρου, ο οποίος θεωρεί την Εκκλησία σαν ένα οικοδομούμενο πύργο, στον οποίο υπάρχει ένας μεγάλος ακρογωνιαίος λίθος που είναι ο Χριστός, και πάνω σε αυτό το λίθο προσαρμόζονται όλοι οι άλλοι λίθοι και έτσι υπάρχει μια αρμονία, ένα δέσιμο, και το δέσιμο είναι τόσο καλύτερο όσο πιο τετράγωνος είναι ο λίθος. Και εδώ αυτό είναι μια παρομοίωση, ότι για να είμαστε μέλη του Χριστού πρέπει να συμμορφωνόμαστε με τις Θείες Εντολές, και όλος ο αγώνας του χριστιανού είναι αυτή η λάξευση ώστε να γίνει τέλειος λίθος. Και μάλιστα τους αποκαλεί ο Πέτρος ζώντες λίθους, τους ανθρώπους οι οποίοι οικοδομούν το σώμα της Εκκλησίας. Να μην είναι ανώμαλοι για να μπορεί και να μην είναι ανώμαλοι, να ταιριάζει ο ένας με τον άλλο, ώστε να δένει σε ένα ενιαίο σύνολο όλο το οικοδόμημα. Και έτσι λοιπόν μέσα στην Εκκλησία ο κάθε ένας είναι μια διακριτή προσωπικότητα, ένα πρόσωπο, δεν είναι μάζα, δεν είναι άτομο, αλλά είναι ένα πρόσωπο, ακριβώς, παραδίδει και οικειοθελώς το θέλημά του που είναι άρρωστο για να πάρει το υγιές θεϊκό θέλημα, και απαρνείται το σαρκικό φρόνημα και τον παλαιό άνθρωπο για να αποκτήσει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τον εν Χριστώ καινό άνθρωπο, νέο άνθρωπο, και να επιτρέψει πλέον στο Άγιο Πνεύμα να εργαστεί μέσα του. Διότι το Άγιο Πνεύμα, αν δεν καθαρίσεις πρώτα την καρδιά σου, δεν μπορεί να εργαστεί μέσα σου. Ναι. Και όσο πιο
εργάζεται, όσο πιο πολύ εργάζεται το Άγιο Πνεύμα μέσα στον άνθρωπο, τόσο και πιο φανερά και εκπληκτικά αποτελέσματα έχει. Όπως είπαμε, η καρπή του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, ελπίδα, υπομονή, πίστη, πραότητα, συγκράτεια, αγαθοσύνη κτλ. 9 καρπούς του Πνεύματος, λέει ο Παύλος, είναι η εργασία του Αγίου Πνεύματος μέσα στον κάθε άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, η Εκκλησία είναι ένα εργαστήριο, θα λέγαμε, μέσα στο οποίο οι άνθρωποι συνεχώς ανακαινίζονται. Συνεχώς με τη χάρη των μυστηρίων και την εργασία του Αγίου Πνεύματος, την οποία αφήνουν να κάνει μέσα τους το Άγιο Πνεύμα, οι άνθρωποι συνεχώς ανακαινίζονται και τείνουν να φτάσουν στην αρχαίγονη ομορφιά που είχαν όταν βγήκανε από τα χέρια του Κυρίου, του Θεού, όταν τους έπλασε καλούς λίαν. Έτσι λέει η Αγία Γραφή, ότι οι άνθρωποι... Το αρχαίον κάλος. Ακριβώς. Ότι ο άνθρωπος ήταν τέλειος, βγήκε από τα χέρια του Θεού καλός λίαν και όλη η αλλίωση που έχει υποστεί είναι εξαιτίας της αμαρτίας. Και κάτι άλλο που μπορούσαμε να προσέξουμε, λέει ότι αιμορροούσα θεραπεύτηκε ακουμπώντας τα αιμάτια του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού, διότι εκφράζει το θέλημα του Πατέρα. Αλλά το θέλημά του εκφράζεται με λέξεις, οι οποίες και αυτές δεν είναι τυχαίες λέξεις, έχουν πνευματικό περιεχόμενο, είναι φορέας του Αγίου Πνεύματος και παρέχουν χάρη και ενέργεια του Θεού με τις οποίες θεραπεύουν τον άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν, αν είμαστε απογοητευμένοι από φλιαρίες των σοφών του κόσμου τούτου, ας στρέψουμε με πίστη το νου μας στη μελέτη της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων, για να διαβιβαστεί και σε εμάς ο φωτισμός και η δύναμη του Θεού, να θεραπευτούμε από τη μακροχρόνια αιμορραγία εντός εισαγωγικών των ακάρπων λογισμών. Χάνουμε δύναμη. Χάνουμε δύναμη, ενώ μέσα πέφτει στην Εκκλησία... Πέφτει ο πνευματικός αιματοκρίτης. Ενώ εάν... Πτώματα. Εάν ακριβώς επωφεληθούμε από τα μυστήρια του Θεού, από τη συνεχή μελέτη του Θείου Λόγου, γιατί ο Θείος Λόγος, εκτός του ότι τρέφει την ψυχή, την καθαρίζει κιόλας. Ναι. Καθαρίζει και τη διάνοια από σαπρούς λογισμούς. Ναι. Κάποιος Άγιος της Εκκλησίας έλεγε ότι με τρεις τρόπους λαμβάνουμε τον Κύριο, λέει. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σε αυτό. Για με τρεις τρόπους. Λέει, με το Ευαγγέλιο, ναι, με τη μελέτη του Θεού Λόγου, από το οποίο παίρνουμε το Χριστό σαν Λόγο. Μάλιστα. Στη διάνοιά μας. Από το Άγιο Δισκοπότηρο που παίρνουμε τον Χριστό αυτούσια σώμα και αίμα Χριστού, και με την προσευχή που μιλάμε στο Χριστό εμείς. Ακριβώς, ναι, δικιά μου πρωτοβουλία, μιλάμε στο Χριστό. Μάλιστα. Το Ευαγγέλιο μας μιλά ο Χριστός. Μάλιστα. Εμείς την προσευχή μιλάμε στο Χριστό και η πιο τέλεια επικοινωνία είναι η αυτούσια σώμα και αίμα Χριστού. Εάν δεν λαμβάνει αυτά τα τρία, και τα τρία, όμως, αυτά τα τρία πράγματα, διότι... Και αν προσέλθει στη Θεία Κοινωνία χωρίς να έχει συνειδητοποίηση του τι κάνεις, ναι, πάλι η ωφέλεια είναι μικρή, γιατί είναι μαγικό πράγμα. Αλλά αυτά είναι τελείως απαραίτητα πράγματα. Βεβαίως. Και για να πας στη Θεία Κοινωνία πρέπει να υπάρχει μετάνοια και εξομολόγηση. Βεβαίως. Η να μετάνοια είναι... Και αυτό δεν είναι τιμωρία. Το γνώφης αυτόν είναι η μετάνοια. Δεν είναι τιμωρία. Είναι διότι δεν μπορεί να κάνει πρόοδο ο άνθρωπος αν δεν κάνει αυτοεξέταση, αν δεν καθαρίσει την καρδιά του. Αν δεν ομολογήσει τα σφάλματά του και πάρει άφεση, καθαρίζει την καρδιά και δεν αγωνιστεί να τα αποδιώξει το κακό από πάνω του, δεν θα μπορέσει να επικρατήσει το Άγιο Πνεύμα μέσα του και να εργαστεί. Ενώ ο διάβολος, λέει, είπε σε έναν Άγιο, τρία πράγματα με φοβίζουν, λέει, ναι. Ένα νερό, ένα ξύλο και ένα αίμα. Μάλιστα. Το νερό είναι το βάφτισμα, το ξύλο είναι το σταυρό και το αίμα είναι το Άγιο της Ευχαριστίας. Η Αγία Κοινωνία. Να τι ωραία που τώρα... τα λένε οι πατέρες. Υπέροχα, υπέροχα. Υπέροχα. Απλώς εμείς τα έχουμε ξεχάσει γιατί υπάρχει πλήθος πληροφοριών. Κρίμα, πέσαμε στην ασπερία. Η δυτική διανόηση. Ας μην είμαστε απαισιόδοξοι, γιατί το Άγιο Πνεύμα εργάζεται στην Εκκλησία. Ας καθαρίζουμε την ψυχή μας και ας αφήσουμε να εργάζεται μέσα μας και τα αποτελέσματα θα είναι καλά.
Έχετε κάτι να συμπληρώσετε με την αιμορροούσα για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος. Ακριβώς, ότι το ρεζουμέ από την αιμορροούσα είναι ότι ο Χριστός την διακρίνει, την ξεχωρίζει και την αξιώνει να έχει την άμεση επαφή μαζί του και να αλλάξει η ζωή της από εκεί πέρα. Μάλιστα. Και είχε πίστη βέβαια αυτή η γυναίκα. Είχε βεβαίως πολύ μεγάλη πίστη. Διότι είπε ότι μόλις να τον αγγίξω ακόμα θα γίνω και να καλά. Τον αγγίξω θα είναι καλά. Διότι ήξερε ότι ο Χριστός είναι αγάπη. Δεν υπήρχε περίπτωση να αρνηθεί τη θεραπεία. Μπράβο, ναι. Αλλά ντρεπότανε. Όχι, αισθανόταν και ότι έκλεψε τη θεραπεία. Όχι, εγώ πιστεύω ότι επειδή η αρρώστια της ήταν τέτοια. Την εκβίασε μάλλον. Η αρρώστια της είναι τέτοια που μπορεί να προκαλέσει ντροπή σε μια γυναίκα. Γι' αυτό θέλησε ακριβώς να κλέψει τη θεραπεία χωρίς να γίνει αντιληπτή. Όμως ο Χριστός προτίμησε να την βγάλει μπροστά, να την επενέσει ενώπιον όλων για την πίστη της και να τη διώξει εν ειρήνη. Μάλιστα. Ναι. Και να τη θεραπεύσει βέβαια φυσικά. Ασφαλώς. Τώρα στη συνέχεια μπορούμε να πούμε ότι συνέχισε το δρόμο του. Λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του Ιαΐρου ήρθε κάποιος υπηρέτης και του λέει «Μην ενοχλείς τον διδάσκαλο διότι η κόρη σου πέθανε». Όμως ο Κύριος λέει στο μη φοβού, λέει, δεν μόνο πέθανε, πίστευε. Μόνο πίστευε, λέει. Η όταν, απιστία δηλαδή δημιουργεί όταν το φόβο. Όταν έφτασε στο σπίτι, έδιωξε, λέει, όλους τους οικείους που έκλαιγαν και τα λοιπά από το σπίτι, κράτησε μόνο τους τρεις μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους γονείς του κοριτσιού μέσα στο δωμάτιο και προσευχήθηκε, πήρε το χέρι της κοπέλας και την εσήκωσε. Υπέσ εγύρω, δηλαδή. Και στα αραμαϊκά είναι τα λιθά κούμι. Υπέσ εγύρου. Και αμέσως λέει επέστρεψε το πνεύμα στο κορίτσι, σηκώθηκε και ζήτησε να φάει γιατί ήταν εξαντλημένο και παρήγγειλε στους οικείους της κοπέλας να μην μπουνε πουθενά το γεγονός. Βέβαια αυτό το πράγμα ήταν αδύνατο να γίνει διότι εφόσον όλοι ξέραν ότι πέθανε και τώρα πλέον ξαναζωντάνευσε, δεν μπορούσε να κρυφτεί ένα τέτοιο πράγμα. Ο Χριστός το διέψευσε και λέει: δεν πέθανε, κοιμάται. Ναι, δεν πέθανε, κοιμάται. Ναι. Και αυτοί παρεξήγησαν και λένε: δεν έχει καταλάβει ότι έχει πεθάνει. Ότι έχει και πεθάνει. Νομίζω ότι ζει, γι' αυτό ναι, πάει. Ναι. Ενώ ο Κύριος ήξερε ότι είχε πεθάνει. Ήξερε. Αλλά ονόμασε εκείνη την ώρα το θάνατο ύπνο. Ύπνο, ναι. Και όντως κοιμήθηκε αργά. Όπως και στην άλλη περίπτωση του, το ίδιο έγινε και με τον Λάζαρο. Όταν του στείλανε μήνυμα ότι πέθανε ο Λάζαρος, λέει: ο φίλος μας ο Λάζαρος εκοιμήθη. Ας πάμε να τον ξυπνήσουμε. Λέει, αφού εκοιμήθηκε δεν κινδυνεύει, του λένε μαθητές, αλλά εννοούσε ότι πέθανε. Λοιπόν, στην ουσία ο θάνατος είναι ένας ύπνος. Στην ουσία του. Όχι έτσι παραστατικά. Είναι όντως ύπνος. Έτσι. Είναι ένα φοβερό γεγονός και ένα μεγάλο μυστήριο. Μάλιστα. Διότι όταν ο χωρισμός είναι αφύσικο. Ο χωρισμός του σώματος από την ψυχή είναι ένα αφύσικο γεγονός. Ο άνθρωπος δεν έχει γεννηθεί για να μας λέει, να δούμε και λίγο τον Κολιτσάρα που λέει ότι όπως είπε ο Χριστός, η κόρη δεν πέθανε αλλά κοιμάται, η ψυχή ζει και υπάρχει στη χώρα των πνευμάτων. Ναι. Η ψυχή δεν πεθαίνει, είναι το αθάνατο βεβαίως, στοιχείο βεβαίως, του ανθρώπου. Βεβαίως, ναι. Το σώμα πεθαίνει κατά κάποιον τρόπο, το σώμα μετά το θάνατο, ενώ αλλά αυτό θα ξυπνήσει κάποτε στην Ανάσταση, την γενική Ανάσταση, το σώμα και το σώμα θα ξυπνήσει. Εκείνοι που δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν το βαθύ νόημα το λόγο του Κυρίου. Γιατί, επειδή δεν ήταν βέβαιο ότι η κόρη είχε πλέον πεθάνει, περιγελούσαν τον Κύριο, που δεν ήταν στη θέση κατά τη γνώμη τους να ξεχωρίσει το θάνατο από τον ύπνο. Μάλιστα. Ένα νεκρό από ένα κοιμισμένο. Ο Κύριος διέταξε και βγήκε από τον νεκρικό θάλαμο ο κόσμος και κράτησε εκεί μόνο τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο. Αυτή ήταν η πιο αγαπητή. Ίσως ήθελε να εμποδίσει τη μεγάλη δημοσιότητα του γεγονότος. Μπορεί. Αλλά και έχει πιο πολύ εμπιστοσύνη, ήταν πιο γιατί σε όλες τις περιπτώσεις που λαμβάνει η χώρα κάτι πολύ σημαντικό, όπως έγινε στη μεταμόρφωση, πάλι τους τρεις μαθητές χρησιμοποίησε. Η προσταγή του Χριστού διεπέρασε το υλικό σύμπαν από τη χώρα των πνευμάτων και επανέφερε στο νεκρωμένο σώμα. Στο νεκρωμένο σώμα, έτσι. Η προσταγή διαπέρασε το υλικό σύμπαν από τη χώρα του Μιλάνου και επανέφερε στο νεκρωμένο σώμα την προλίγου εκδημήσασα ψυχή. Αμέσως η κόρη λοζόταν και η γη σηκώθηκε από την νεκρική κλίνη. Ναι. Εδώ μπορούμε είναι να η δεύτερη ανάσταση νεκρού. Ναι, δεύτερη ανάσταση. Ότι ο Χριστός με τις δύο αναστάσεις αυτές δείχνει ότι είναι Κύριος και της ζωής και του θανάτου.
και με το δικό του θάνατο που συνέβη όταν ο ίδιος το θέλησε, πέθανε όταν ο ίδιος θέλησε. Μάλιστα. Και αναστήθη βεβαίως. Δείχνει ότι είναι η Ανάσταση και η ζωή. Ακριβώς, ότι είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Ναι. Δηλώνοντας ότι αυτός είναι η Ανάσταση και η ζωή, ότι θα αναστήσει και θα ζωοποιήσει τα σώματα όλων από Αδάμ μέχρι τη συντελεία του κόσμου από θανόντων ανθρώπων. Αυτός θα διατάξει τη θάλασσα και τη γη, τον Άδη και το θάνατο να αποδώσουν τους νεκρούς. Και είδα, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, ναι, τους απαιώνως νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς να στέκονται ολοζώντα ενώπιον του θρόνου. Αποκάλυψη Κάπα κεφάλαιο, 20 ναι, κεφάλαιο, 12 στίχος. Αναστήσονται οι νεκροί και αγιερθίσονται οι εν της μνημείς, διελάλησε ο προφήτης Ισαΐας. Μπορούμε να σχολιάσουμε λίγο αυτό, ναι, γιατί πολλοί κόσμος δεν το πιστεύει. Μα δεν είναι χριστιανοί όσοι δεν πιστεύουν, ναι, Ανάσταση. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι θα καταστραφεί ο κόσμος με την παρούσα μορφή που έχει και είναι προφανές και εύκολο να το σκεφτεί κανείς αυτό, διότι το σύμπαν έχει μία πορεία, ξεκίνησε από κάπου και θα πεθάνει, γεννήθηκε και θα πεθάνει. Η πορεία των αστέρων είναι μη αντιστρεπτή και κάποτε θα καταλήξουν σε μια μορφή μάζας και ενέργειας που δεν θα μπορεί να επανέλθει στην αρχική κατάσταση. Θα αδρανοποιηθεί. Και θα πεθάνει το σύμπαν. Τότε ο Θεός θα κάνει μια νέα δημιουργία και οι άνθρωποι θα αποκτήσουν νέα σώματα, πνευματικά σαν και το σώμα που είχε ο Χριστός. Μετά την Ανάσταση. Δεν θα είναι ακριβώς ίδια, δεν θα έχουν υλικές ανάγκες, ναι, ναι, όπως έχουν τώρα. Ναι. Ούτε θα κουράζονται, ούτε θα πεινάνε, ούτε θα διψάνε. Όπως και είπε και ο Χριστός στους Σαδουκαίους, ούτε θα παντρεύονται, ούτε θα έρχονται σε γάμο, αλλά θα είναι σαν άγγελοι στον ουρανό. Μάλιστα. Αυτή τη νέα δημιουργία έχει υποσχεθεί ο Θεός στους ανθρώπους και πρώτος της νέας δημιουργίας είναι ο Χριστός. Μάλιστα. Η σάρκα του Χριστού η οποία πέθανε, αναστήθη και είναι πλέον το σώμα του δοξασμένο και θεωμένο. Η ανθρώπινη του σάρκα συμμετέχει στη ζωή της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι το γεγονός της αναλήψεως. Μάλιστα. Το οποίο είναι και αυτό εκπληκτικό και δύσκολο να το συλλάβει ο άνθρωπος. Μάλιστα. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί την πλέον πιστική απόδειξη και βεβαιότητα ότι και εμείς με τη δύναμη εκείνου του Θεού, ναι, βέβαια το έψιλον είναι με κεφαλαίο εδώ πέρα, θα αναστηθούμε. Ναι. Και όποιος αρνείται την Ανάσταση των νεκρών είναι το ίδιο σαν να αρνείται το μέγιστον και χιλιομαρτυρημένο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου, διότι λέγει, εάν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε λοιπόν ούτε ο Χριστός ανεστήθη, αφού και αυτός έφερε υλικό σώμα σαν το δικό μας, προσθέτει αμέσως σε ένα τόνο θριαμβικό, νυνή δε Χριστός εγίγερτε εκ νεκρών. Όντως όμως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Και έγινε η απαρχή. Έγινε ο πρωτότοκος των νεκρών, που λέει μια άλλη έκφραση. Αυτών που θα αναστηθούν. Δηλαδή, σαν, η αρχή αυτών που θα αναστηθούν. Ας πούμε, από την κοιλία του Άδου, λέει, ναι, ο πρώτος που γεννήθηκε, ο νέος πλέον άνθρωπος, αναστημένος, είναι ο Χριστός. Ωραία. Και αυτός αποτελεί το πρότυπο, ας πούμε, μπράβο, το πώς θα αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα έσπασε η, ναι, έσπασε η κυριαρχία, του Άδη. Κυριαρχία του Άδη. Τελείωσε. Ναι. Αφού αναστήθηκε ένας, θα αναστηθούμε όλοι. Ναι. Αυτή η πίστη ότι με τον θάνατο ζουν οι ψυχές, το δε σώμα θα αναστηθεί όταν έρθει ο καθιερωμένος από τον Κύριο καιρός, αποτελεί μεγάλη παρηγορία για όλους μας. Γλυκαίνει την πικρία του θανάτου, παρηγορεί τις λυμμένες καρδιές, δίνει θάρρος και ελπίδα ώστε όχι μόνο με ηρωισμό, αλλά και με χαρά να αντικρίζουμε την ώρα της εγκριμίας μας. Αυτό το βλέπουμε πολύ καθαρά στους μάρτυρες. Ναι. Οι οποίοι ενώ είναι νέα παιδιά ή οποιονδήποτε ηλικιών μάρτυρες, κυρίως τα νέα παιδιά και τα νέα κορίτσια, αντικρίζουν με χαρά το θάνατο, πηγαίνουν άφοβοι στο θάνατο, έχοντας απόλυτη πεποίθηση ότι θα αναστηθούν ένδοξοι. Βέβαια. Και αυτό πρέπει να έχει φτάσει κανείς σε πολύ υψηλό επίπεδο πνευματικότητος για να το ενστερνιστεί. Αλλά είναι η μεγάλη ελπίδα της ανθρωπότητας. Διότι ο άνθρωπος, αν δεν υπήρχε Ανάσταση νεκρών, ήταν θα ήταν ένα θλιβερό «ον». Θα ήταν θλιβερό διότι είναι λογικό «ον». Και θα ήταν θλιβερό διότι θα ήξερε ότι θα πεθάνει, θα σαπίσει, θα τον φάνε τα σκουλίκια και δεν έχει τίποτα μετά από αυτό. Αυτό παθαίνουν οι ληστές. Αυτό δυστυχώς ναι. Ζουν μέσα σε μια μελαγχολία. Και γι' αυτό είναι πισιθάνατοι που λέγανε οι αρχαίοι. Εγώ περιμένουν τη μοίρα της, του θανάτου δίχως ελπίδα αναστάσεως. Κανένας άθεος όταν φτάσει στο κατόφλι του θανάτου
Δεν μένει αδρανής. Δεν μένει άθεος. Πιστεύει ότι κάτι υπάρχει πέρα από τον τάφο. Και, εκτός αν δεν τον συμφέρει, υπάρχει και περίπτωση οι άνθρωποι που έχουν κάνει εγκλήματα και είναι αμετανόητοι, να μην, οι οποίοι θέλουν και προτιμάνε να εξαφανιστούν μετά το θάνατο. Διότι δεν τους συμφέρει να κρυθούν και να καταδικαστούν. Κάποιος τύραννος, λέει, όταν άκουσε τον Απόστολο Παύλο, νομίζω, ή κάποιον άλλον, είπε, αν είναι αυτά που λες εσύ αλήθεια, λέει, εγώ χάθηκα, γιατί έχω σκοτώσει πάνω από 1000 ανθρώπους. Τι θα γίνει με αυτούς, θα έρθουν και θα μου πιούν το αίμα, λέει αυτοί. Θα τους ζητήσουν λόγο. Βέβαια. Και ενώπιον του Θεού, τι θα απολογηθεί. Ναι. Θα προτιμούσε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να εξαφανιζόταν. Για λόγους ενοχής. Τώρα θέτει το θέμα του φόβου λιγάκι εδώ ο Κολιτσέρας και λέει, όπου υπάρχει πίστη δεν υπάρχει φόβος. Γιατί ο Χριστός του είπε του Ιάιρου, μόλις άκουσε ότι η κόρη σου πέθανε, ο Ιάιρος κλονίστηκε ο φκαράς. Βέβαια. Σου λέει πάει, τώρα ήρθα εγώ εδώ πέρα για να τον φέρω το δάσκαλο όχι, να την κάνει όμως, καλά. Δεν φάνηκε να εμποδίζει τον Χριστό. Όχι. Συνέχισε να προχωράει προς το σπίτι. Πώς να μην φοβηθεί ο Ιάιρος, πατέρας. Γι' αυτό και ήταν... τον στήριξε ο Χριστός και του λέει μη φοβάσαι, κοιμήθηκε, δεν πέθανε. Ναι. Λοιπόν, πώς να μην φοβηθεί ο Ιάιρος, πατέρας ήταν, μονογενή θυγατέρα, είχε 12 ετών παιδούλα και από αυτή και αυτή κινδύνευε να πεθάνει. Μάταια υπήρξε η βοήθεια των γιατρών της εποχής εκείνης και άχρηστα τα φάρμακα και περιποίησης. Η ασθένεια προχωρούσε, ήταν φανερό ότι τόσο λίγο η κόρη θα υπέκυπτε. Και αυτή απέθνησκε, διηγείται ο Ευαγγελιστής. Ήτο δηλαδή στα τελευταία της. Πώς να μην τρέμει η καρδιά του Ιάιρου, ζήτησε όμως με πίστη τη θαυματουργό επέμβαση του Κυρίου. Έπεσε στα πόδια του γονατιστός, τον παρακάλεσε και αναθάρισε όταν ο Κύριος πρόθυμος όπως πάντοτε δέχτηκε να μεταβεί στο σπίτι του Ιάιρου. Τάχα να μην δοκίμασε αυτός και νέα ανησυχία εξαιτίας της χρονοτριβής του Κυρίου με τη θεραπεία της αιμορροής της γυναικός. Δηλαδή, μόλις βγήκε η γυναίκα και αυτά, σου λέει τώρα εγώ έχω την κόρη μου που χάνεται, ας πούμε, και εδώ με καθυστερούνε. Η ανησυχία του μεταφρήθηκε εις αγωνία και η αγωνία του σε οδύνη μεγάλη όταν ένας από τους οικείους ήρθε προς συνάντηση και του έφερε το θλιβερό μήνυμα ότι η κόρη σου απέθανε. Μη σκύλε το διδάσκαλο που λέει. Δηλαδή, μην τον ενοχλείς πια, μην τον ταλαιπωρείς το δάσκαλο. Το Χριστό δηλαδή, διότι είναι περιττό αφού πέθανε. Κλονίστηκε ο ταλαιπωρός πατέρας. Ο Κύριος όμως ήταν φυσικό θάρρος. Ότι κάθε ένας πατέρας πονεμένος σε αυτή την κατάσταση να συγκλονίζεται όταν ακούει ότι πέθανε πλέον το παιδί του κόβεται τα γόνατα. Όμως παρόλα τα αυτά συνέχισε να πορεύεται. Του λέει ο Χριστός, ακριβώς τώρα εδώ είμαστε. Μη φοβάσαι, του είπε. Ναι. Τον είδε που πήγε να πέσει κάτω. Μη φοβάσαι, μείνε σταθερός στην πίστη σου και θα σωθεί η κατέρα σου. Ναι. Η πίστη δηλαδή διώχνει το φόβο. Η απιστία και η αμαρτία εμφυτεύουν και τρέφουν το φόβο. Ήταν άγνωστος ο φόβος πρωτοπλάστους και στους πρώτης παρακοής ανθρώπους. Και βλέπουμε ότι μόλις επισέρχεται η αμαρτία, ακριβώς κρύβονται. Και ο φόβος. Και γι' αυτό λέει ότι το δειλινό, λέει, εφώναξε ο ακριβώς Θεός, αυτό έχει Αδάμ, πού είσαι. Ναι. Και λέει, γιατί κρύφτηκες. Mm-hmm. Λέει, γιατί είμαι γυμνός και ντρέπομαι. Λέει, ποιος είπε ότι είσαι γυμνός. Έφαγες από το μέχρι, δέντρο. Μέχρι τώρα ήσουν γυμνός και δεν ντρεπόσουν. Τώρα γιατί. Διότι είχε χάσει τη χάρη του Θεού. Αβάμ που ή, λέει, είπε ο Θεός και εκείνος απάντησε. Τη φωνή σου ήκουσα περιπατούντας σε τον παραδείσο και εφοβήθην. Έκτοτε ο φόβος υπήρξε ο αχώριστος σύντροφος του Αδάμ και της Εύας, των ιών και των απογόνων των, όλων των ανθρώπων της γης. Και πράγματι ο φόβος, ξέρεις, είναι ένα κυρίαρχο βέβαια συνέστημα στον βέβαια άνθρωπο. Και γίνεται και κατάσταση μερικές φορές. Οι φοβίες αυτές που λέμε είναι μια διαρκής. Είναι διότι και ο άνθρωπος από την αμαρτία και μετά γίνεται θνητός. Διότι ο πρώτος αμαρτίας άνθρωπος πρώτα απ' όλα έχει άμεση σχέση με τον Θεό. Δεν φοβάται. Και η παρουσία του Θεού του δίνει χαρά, του δίνει πληρότητα, τον θωρακίζει από, από τις επεμβάσεις των πονηρών πνευμάτων και ως εκ τούτου ζει σε μια κατάσταση μακαριότητος και αφοβίας. Ναι. Ο φόβος μπαίνει όταν πλέον κόβεται η επαφή και η επικοινωνία με τον Θεό. Και επεμβαίνουν πλέον τα πονηρά πνεύματα. Και σήμερα δεν σας θυμίζει αυτή η εποχή την εποχή ενός τρόμου, τρομοκρατία λέει. Ακριβώς. Τρομοκρατία. Αυτό φαίνεται ότι το κράτος του τρόμου. Οι άνθρωποι των δυτικών κρατών είναι πιο τρομοκρατημένοι από τους τρομοκράτες. Και προσπαθούν λαμβάνοντας μέτρα να... ενώ θα έπρεπε με μια δικαιοσύνη να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να άρουν την αιτία της τρομοκρατίας.
όταν μπαίνεις σε ένα ξένο κράτος για να πάρεις πλουτοπαραγωγικές του πηγές, όπως γίνεται τώρα στο Ιράκ, θα πάρουν τα πετρέλαια, προφανώς οι άνθρωποι του Ιράκ που παίρνουν από το στόμα τους την τροφή θα αντιδράσουν και είναι φυσικό. Αλλά και κάτι άλλο σήμερα έμαθα, ότι στο Αφγανιστάν από τότε που μπήκαν οι Αμερικανοί τριπλασιάστηκε η παραγωγή του οπίου και των ναρκωτικών, η οποία έχει φτάσει, ή της κάναβης πάντως, κάποιον, η οποία έχει φτάσει πλέον να το Αφγανιστάν μόνο του καλύπτει το 80% της ολικής παραγωγής, της παγκόσμιας παραγωγής. Που σημαίνει, μπορεί να ερμηνευτεί και έτσι, ότι μπήκαν στο Αφγανιστάν για να διευκολύνουν την παραγωγή, τη διακίνηση ναρκωτικών. Μπορεί να ερμηνευτεί, λέω. Μπορεί, ναι. Και, μπορεί να μην συμβαίνει. Μακάρι να μην συμβαίνει. Λοιπόν, λόγω της αμαρτωλότητός της φοβάται η ψυχή. Και τι διώχνει το φόβο? Όταν εξομολογηθεί ο άνθρωπος και απενοχοποιήσει την ψυχή του, η χάρη του Θεού διώχνει το φόβο. Φεύγει η ενοχή της αμαρτίας και ο άνθρωπος αισθάνεται πιο ελεύθερος. Η χάρη του Θεού διώχνει το φόβο, διότι ο άνθρωπος κοντά στο Θεό δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Έτσι. Και, ο θάνατος είναι μια κατάσταση πολύ φυσική. Και αυτό είναι το πιο θαυμαστό από όλα, ότι ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος που έχει σταθερά και ζωντανή πίστη προς το Θεό, ζει εν μέσω αυτών των δυσκολιών των καιρών, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η καιρή δύσκολη, και άλλοι καιροί ήταν, ναι, με πείνες, με πολέμους κλπ. Δεν λείψανε ποτέ. Όμως μέσα σε αυτές τις δοκιμασίες και τους κινδύνους, χωρίς να πτωείται, διότι και δεν κυριεύεται από φόβο και δεν δηλιάζει και δεν αποθαρρύνεται. Όπως και για τους άλλους, έτσι και για αυτόν είναι κοινός ο πόνος, αλλά όχι ο φόβος. Ναι. Για τούτο, διότι η πίστη στον πληροφορεί ότι ο Θεός είναι κοντά του, τον υπερασπίζεται, είναι βοηθός του και ποτέ δεν θα επιτρέψει, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και φίλοι ακροατές, να φύγει ο άνθρωπος αυτός από το Θεό, και έτσι πληροφορείται και τον υπερασπίζεται ο Θεός, και αυτό του διώχνει τους πειρασμούς της θλίψεως, έτσι, και του δίνει μια δύναμη, έτσι, να μπορεί να αντιμετωπίσει τις αντίξωες καταστάσεις. Αισθάνεται ότι μέσα στην παντοδυναμία και στην πανάγαθο παρουσία του Θεού περιστοιχίζεται από φύλακες αγγέλους. Βλέπει ότι οι περιπέτειες της ζωής τον υποβοηθούν στον πνευματικό του καταρτισμό και εξυπηρετούν το αιώνιο συμφέρον του. Γι' αυτό και δεν φοβάται ο άνθρωπος του Θεού. Παραμένει ατρόμητος και θαραλέος. Ασυγκλονίζεται η γη από σεισμούς. Αστροβιλίζονται τα φύλλα από τον άνεμο, τα όρη, και ρίπτονται με πέταγο στη θάλασσα τα βουνά. Ας ξεσπούν μάχες μεταξύ των ανθρώπων και πόλεμοι μεταξύ των εθνών. Ας βλέπει το θάνατο να προσεγγίζει. Ο πιστός μένει άφοβος και ατρόμητος. Η πίστη τον κάνει ήρωα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι. Έχουμε ακόμα 2 λεπτά. Μπορούσαμε να ανακεφαλαιώσουμε λίγο, ναι, τα δύο γεγονότα. Πρώτον, ότι ο Χριστός διακρίνει ανάμεσα στο πλήθος τη γυναίκα που ήρθε να ζητήσει τη θεραπεία και να μην γίνει φανερή, την αναδεικνύει σε πρόσωπο και προσωπικότητα, την επιβραβεύει την πίστη της με τη θεραπεία, και επίσης επιβραβεύει και την πίστη του Ιαΐρου, του πονεμένου πατέρα που χάνει το κορίτσι του, το παιδί του. Έτσι λοιπόν ο Χριστός είναι το φάρμακο κάθε λύπης. Είναι, θα έλεγα, το όντως εφετών. Εφετών σημαίνει ποθητό πράγμα. Μάλιστα. Κοντά στον Χριστό ο άνθρωπος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Καλύπτεται πλήρως. Καλύπτεται πλήρως, ναι. Και από τις απόψεις του φόβου και γεμίζει με αγάπη προς τον συνάνθρωπό του. Και αγαλιάει η ψυχή του όταν αισθάνεται ότι είναι κοντά, πνευματικά κοντά στον Χριστό. Και αυτό συμβαίνει όταν ο άνθρωπος είναι καθαρός, όπως είπατε στην καρδιά. Και αυτό θα είναι μία. Και είναι εντάξει απέναντι του Χριστού. Εάν η σύγχρονη κοινωνία είχε αντιληφθεί ότι το θέλημα του Θεού και οι εντολές του Χριστού ήταν όχι μόνο εφαρμόσιμες, αλλά προς το κοινό συμφέρον της ανθρωπότητος, θα τις εφάρμοζε. Όμως δεν έχει ακόμα πιστεί, δεν έχει αποκτήσει εκείνη την ωριμότητα που θα έπρεπε να έχει για να αναγνωρίσει την αξία των εντολών του Χριστού. Και παρασύρεται από το αντίθετο πνεύμα. Ακριβώς, ο διάβολος πάντα ψεύτης, ναι, του λέει, ψεύτης. Του προτείνει πάντοτε μια άλλη λύση. Ψέμα και μια άλλη λύση. Να αφήσει τον Χριστό στην πάντα. Πολλές φορές τον παρασύρει. Ναι. Αλλά τρώει τα μούτρα του και καταλαβαίνει ποια ήταν η αλήθεια και ποιο ήταν το συμφέρον το πραγματικό.
Έτσι λοιπόν η ανθρωπότητα, αν καταφέρει κάποτε να εφαρμόσει τις εντολές του Χριστού, θα δει ότι και η ζωή της θα βελτιωθεί. Οι άνθρωποι θα αγαπιούνται και θα αλληλοβοηθούνται μεταξύ τους και δεν θα έχουν ανάγκη ούτε από αστυνομίες, ούτε από αντιτρομοκρατία κτλ. Γιατί θα είναι η ζωή τους ένας παράδεισος. Όλοι θα αγαπάνε και όλοι θα βοηθάνε αυτόν που έχει ανάγκη. Επομένως θα υπάρχει πλήρη ασφάλεια. Έστω και αν γίνεται ο χαμός εξωτερικά, αν ο άνθρωπος μέσα του έχει αυτή την ισορροπία με τον Χριστό και την καλή σχέση, έχει εσωτερικό παράδεισο. Ναι. Έχει εσωτερική κατάσταση. Και βρίσκει και την ειρήνη του. Έχει ειρήνη εσωτερική. Αυτή είναι η ειρήνη του Χριστού. Δεν είναι η εξωτερική ειρήνη. Ακριβώς. Των πολέμων και των κρατών. Η ανθρωπότητα προσπαθεί να δημιουργήσει ένα στάτους ειρήνης, νομίζοντας ότι θα είναι ευτυχής με αυτό. Αλλά η πραγματική ειρήνη. Δεν αναζητεί την πραγματική ειρήνη. Όχι. Αναζητεί το μη πόλεμο που λέγεται. Έτσι, μπράβο. Δεν υπάρχει αυτό όμως. Αλλά ο μη πόλεμος είναι μια παροδική κατάσταση που κάποια στιγμή μπορεί να γίνει πόλεμος. Ναι, βέβαια. Δεν είναι η πραγματική ειρήνη, η συμφιλίωση με τον Θεό και με τους συνανθρώπους μας. Είναι εσωτερικό περιβάλλον και όχι εξωτερικό περιβάλλον. Να ευχαριστήσουμε και τους ακροατές μας που μας παρακολούθησαν. Ελπίζομαι να μην ήμασταν πολύ βαρετοί και να είπαμε πράγματα ενδιαφέροντα. Και να συνεχίσουμε και σε άλλες εκπομπές με το ίδιο αμύωτο ενδιαφέρον και την προσπάθεια, αυτή τη μικρή προσπάθεια που κάνουμε, να την ευωδώσει ο Θεός να πηγαίνει όσο όλο και καλύτερα η εκπομπή μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Χαίρετε, χαίρετε Κύριο.